Γεια σας και χρόνια πολλά. Απόψε η συνταγή που θα μοιραστώ μαζί σας είναι υπέροχη χριστουγεννιάτικη γαλοπούλα που έφτιαξα μόλις προχθές. Αν και δεν είναι ελληνικό το έθιμο, μου αρέσει στα Χριστούγεννα να κάνω γαλοπούλα. Είναι μια συνταγή που την φτιάχνω τουλάχιστον 25 χρόνια, μου αρέσει πάρα πολύ. Αν και κάθε χρόνο κάνω κάποιες έτσι παραλλαγές, το βασικό όμως η γαλοπούλα και το μπέικον είναι κάτι που πάντα υπάρχει σε αυτή τη συνταγή. Δεν την κάνω γεμιστή, την κάνω ψητή στο φούρνο και δείτε πώς θα την ετοιμάσω. Σε ένα μπολ θα βάλω 4 κουταλιές της σούπας βούτυρο, μαλακό. Θα προσθέσω ξύσμα από πορτοκάλι. Θα βάλω μία καλή κουταλιά της σούπας μουστάρδα. Ό,τι μουστάρδα θέλετε μπορείτε να προσθέσετε. Και θα τρίψω λίγο σκόρδο και θα τα ανακατέψω καλά και τώρα θα προσθέσω τα μπαχαρικά. Θα προσθέσουμε αλάτι σύμφωνα με τα γούστα μας. Εγώ βάζω 2 κουταλιές της σούπας γιατί η γαλοπούλα που χρησιμοποιώ είναι γύρω στα 4 και κάτι. Θα προσθέσω μπούκοβο, μαύρο πιπέρι, κόκκινο πιπέρι και κάρι. Εάν κάποιο μπαχαρικό από αυτά δεν σας αρέσει, μπορείτε να το αφαιρέσετε ή μπορείτε να προσθέσετε κάποιο άλλο μπαχαρικό που προτιμάτε εσείς. Ανακατεύω καλά το μείγμα. Και τώρα θα πάρω το μπέικον, κάπου 10 φέτες μπέικον θα τις ψιλοκόψω. Το μπέικον που θα ψιλοκόψω θα το προσθέσω μετά στο βούτυρο και θα το αλείψω στη γαλοπούλα κάτω από το δέρμα, θα δείτε πώς. Γιατί το κάνω αυτό, το μπέικον είναι ένα λιπαρό αλαντικό, το οποίο έχει πολύ ωραία καπνιστή γεύση. Να προτιμήσετε, εάν θα το φτιάξετε, να προτιμήσετε να πάρετε το καπνιστό μπέικον, να δώσει έτσι και ωραίο άρωμα στη γαλοπούλα, μιας και η γαλοπούλα... Τι λες και λίγο άνοστη, να πω την αλήθεια. Γι' αυτό και πρέπει να βάζουμε κάποια έτσι έντονα μπαχαρικά, κάτι έτσι έντονο σε γεύση, για να δώσει καλύτερο αποτέλεσμα στη γαλοπούλα. Ανακατεύω καλά το μπέικον με το βούτυρο, το μείγμα του βούτυρου που έχω ήδη ετοιμάσει και τώρα θα πάρω τη γαλοπούλα και θα την γεμίσω κάτω από το δέρμα με τη γέμιση αυτή. Το βασικότερο μέρος που θα πρέπει να προσέξουμε είναι το στήθος. Θέλει εκεί πιο πολύ μείγμα να βάλουμε γιατί όσο να είναι το στήθος είναι το ξερό κομμάτι, το στεγνό κομμάτι της γαλοπούλας. Εάν δεν μπορούμε με τα δάχτυλα να κάνουμε έτσι χώρο για να μπορέσουμε να βάλουμε το βούτυρο, χρησιμοποιούμε ένα κουτάλι, χρησιμοποιούμε ή ένα ξύλινο κουτάλι, κάτι τέλος πάντων που να μπορέσει έτσι να ξεχωρίσει το δέρμα από το κρέας. Μην το φοβάστε και μην το συχαίνεστε, δεν είναι κάτι το τρομερό. Αλλά εάν μπορείτε να το πείτε, να ζητήσετε από το κρεοπόλι σας να το κάνει, μπορεί να σας το κάνει και αυτός. Έτσι λοιπόν θα πάρουμε κουταλιά-κουταλιά από το μείγμα του βουτύρου και θα το βάλουμε ανάμεσα από το δέρμα και το κρέας. Το μείγμα βουτύρου που θα χρησιμοποιήσουμε θα το βάλουμε στο στήθος και στα μπούτια. Στη πλάτη δεν θα βάλουμε τίποτα και ούτε και θα το αλατίσουμε από τη μεριά της πλάτης γιατί τα ζουμιά που είναι το βούτυρο, δηλαδή όταν θα λιώσει, που είναι αρκετά αλατισμένο κτλ. Ούτως ή άλλως θα πάει στη πλάτη και θα αλατίσει και εκείνη τη μεριά. Οπότε δεν χρειάζεται να παιδευόμαστε να το περάσουμε και από τη μεριά της πλάτης, ούτε και θα αλατίσουμε το κρέας από τη μεριά της πλάτης. Αλατίζουμε μόνο το στήθος και τα μπούτια. Θα αλατίσω τη κοιλιά, θα ρίξω από πάνω λίγο ελαιόλαδο για να γυαλίσει η πέτσα όταν είναι να ψηθεί στο φούρνο η γαλοπούλα και θα προσθέσω επίσης λίγο μείγμα από διάφορα πιπέρια που έχω. Εσείς τώρα άμα θέλετε ή προσθέτετε ή βάζετε κάτι άλλο, αποφασίζετε μόνοι σας και θα την αφήσω τη γαλοπούλα τουλάχιστον ένα 2 ώρο στο ψυγείο για να...
ας πούμε να μαριναριστεί. Εγώ επειδή αυτή τη διαδικασία την έκανα από το προηγούμενο βράδυ, την άφησα όλη τη νύχτα στο ψυγείο, τη σκέπασα βέβαια πρώτα με χαρτί, με ένα αντικολλητικό χαρτί και από πάνω με μια, πώς το λένε, με ένα αλουμινόχαρτο και έτσι έμεινε όλο το βράδυ στο ψυγείο η γαλοπούλα. Την επόμενη μέρα, αφού έμεινε όλη τη νύχτα η γαλοπούλα στο ψυγείο, ετοίμασα τις πατάτες που θα συνοδεύσει τη γαλοπούλα στο φούρνο. Τις κόβω και δονάτες, όλοι ξέρουμε να κάνουμε πατάτες, δεν χρειάζεται να σας πω. Μόνο που εδώ πέρα εγώ το μόνο που έβαλα από μπαχαρικά είναι λίγο, λίγο αλάτι, λίγο μαύρο πιπέρι και λίγο κόκκινο πιπέρι. Δεν έβαλα τίποτε άλλο έντονο γιατί θα βγάλει αρκετά ζωμιά η γαλοπούλα και θα έχει αρκετά από τα μπαχαρικά που θα έχουμε βάλει. Αυτά, λίγο λάδι, ανακατεύω καλά και κάνω χώρο για να βάλω τη γαλοπούλα στη μέση για να τη βάλω μετά στο φούρνο. Θα βάλουμε τη γαλοπούλα στο ταψί και δεν θα την αλλάξουμε θέση, όπως τη βάλαμε έτσι θα τη βγάλουμε, δεν θα τη γυρίσουμε, δεν θα την κάνουμε τίποτα. Θα σκεπάσουμε πρώτα με αντικολλητικό χαρτί, μετά με αλουμινόχαρτο καλά. Δεν θα προσθέσω ούτε νερό ούτε τίποτα, θα βγάλει αρκετά ζωμιά η γαλοπούλα και τη βάζω στο φούρνο να ψηθεί. Τώρα βέβαια παίζει ρόλο και το μέγεθος της γαλοπούλας, εμένα είναι γύρω στα 4 κιλά, κάπου 2,5 ώρες με 3 ώρες θα το πάρει. Θα κάπου μισή ώρα πριν το τελείωμα θα βγάλω το αντικολλητικό χαρτί, θα βγάλω το αλουμινόχαρτο και θα την αφήσω να ξαναψηθεί για να πάρει ένα ωραίο κοκκινοπό χρώμα. Όταν άνοιξα τη γαλοπούλα, είχα δει ότι μάζεψε αρκετό ζουμί στο ταψί. Αυτό καλό είναι να το βγάζουμε όταν ξαναβάζουμε το ψητό στο φούρνο για να ροδίσει. Καλό είναι να το κάνουμε αυτό χωρίς ζουμί. Οπότε έβγαλα εγώ, στράγγισα όλο το ζουμί από τη γαλοπούλα και θα κάνω με αυτό το ζουμί μία ωραιότατη σάλτσα με μπέικον και με μανιτάρια. Έκοψα το μπέικον, πρόσθεσα μανιτάρια πλευρό τους, εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ τα πλευρό τους, εσείς άμα προτιμάτε κάποιο άλλο είδος μανιταριού μπορείτε να το προσθέσετε. Τα τσιγάρισα όλα αυτά καλά έτσι να κοκκινήσει καλά το μπέικον, πρόσθεσα μία κουταλιά της σούπας αλεύρι, το τσιγαρίζω όλο αυτό, το καβουρδίζω μάλλον μαζί με το μανιτάρι και με το μπέικον και τώρα θα προσθέσω το λίγο λευκό κρασί, θα το αφήσω έτσι να πάρει αρκετή βράση να εξατμιστεί το αλκοόλ και μετά θα προσθέσω το ζουμί από τη γαλοπούλα, από το ψητό τέλος πάντων, από οποιοδήποτε ψητό μπορούμε να προσθέσουμε για να κάνουμε τη σάλτσα. Όταν χρησιμοποιούμε οποιοδήποτε ζουμί από κάποιο ψητό που κάνουμε, καλό θα είναι να το στραγγίζουμε από τα μπαχαρικά του, όπως επίσης και να αφαιρέσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο λίπος που όσο να είναι στην επιφάνεια μπορούμε με ένα κουτάλι να καθαρίσουμε το λίπος από το ζουμί. Έτοιμη η γαλοπούλα, έχει ροδοκοκκινήσει, έτοιμη είναι και η σάλτσα, έχει δέσει καλά και μπορούμε πλέον να κάτσουμε και να φάμε στο γιορτινό τραπέζι. Αυτή είναι η συνταγή, ελπίζω να σας άρεσε. Θα τα πούμε εμείς στο επόμενο βίντεο με μια υπέροχη πίτα από τα περισσεύματα της γαλοπούλας.